Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα εμβόλυμο βίντεο. Βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο ότι κρατώ αυτό το μπριλόκ, το οποίο το έχω πάρει από ένα κέντρο μαστού. Το βίντεο έχει τίτλο SOS, SOS, καρκίνος μαστού. Το διαβάζω. Κυρία Πετρίδου, χαίρετε. Ελπίζω η στιγμή που σας γράφω να σας βρίσκει σε μια υπέροχη παραλία και να απολαμβάνετε τον ήλιο και τη δροσερή αγκαλιά της θάλασσας. Όχι, δεν με βρίσκει σε παραλία και ακόμη 10 Αυγούστου 2022 δεν έχω πάει στη θάλασσα φέτος. Αν είναι έτσι, τότε σας παρακαλώ κάντε και μια βουτιά και για μένα, διότι εγώ αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το μαστό μου. Το πρόβλημα αυτό το παρουσίασα εδώ και 3 χρόνια και σήμερα υποβλήθηκα σε βιοψία μαστού για να δω πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω καλύτερα και να σώσω αν όχι το μαστό μου, τουλάχιστον τη ζωή μου. Η ψυχολογία μου δεν μπορώ να πω ότι είναι και στα καλύτερά της, αλλά προσπαθώ να κρατώ μια όσο το δυνατόν αξιοπρεπή στάση. Η μεγάλη μου δυσκολία ωστόσο είναι ο πόνος, που δεν μου επιτρέπει να τρώω και να κοιμάμαι, με αποτέλεσμα να έχω χάσει πολλά κιλά. Το μεγαλύτερο δράμα ωστόσο το ζω με τη μητέρα μου, η οποία αντιμετωπίζει το θέμα με αρκετό δραματισμό, μιας και είμαι το μοναδικό της παιδί, αδυνατώντας να πιστέψει αυτό που συμβαίνει, με αποτέλεσμα να μην τρώει αρκετά και να έχει απώλεια της όρασής της λόγω και ενός προβλήματος καταράχτη που δυστυχώς το αμέλησε, ρίχνοντας το βάρος στο δικό μου πρόβλημα υγείας. Ο δραματισμός νομίζω ότι είναι στοιχείο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, δεν έχει να κάνει με το πόσα παιδιά έχεις ή όχι. Η στάθμη της ομολογό μας έχει κλονίσει με αποτέλεσμα ώρες-ώρες να σκέφτομαι πώς ήμουν πριν την αρρώστια μου και να με καταβάλουν το άγχος και απογοήτευση, αναλογιζόμενη την περίοδο που ήμουν γερή, καθώς και ευτυχισμένες στιγμές που δυστυχώς δεν θα ξαναγυρίσουν πια, όταν ανυποψίαστη αγνοούσα τις δυσάρεστες εκπλήξεις που με επιφύλασε το μέλλον. Αν αναρωτιέστε τόση ώρα γιατί σας τα γράφω όλα αυτά, είναι γιατί και εγώ μέχρι σήμερα αρνούμουν να δω την πιθανή αλήθεια κατάματα, παραμυθιάζοντας τον εαυτό μου ότι μπορεί να μην είχα τίποτα σοβαρό, ώσπου η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και επισκέφθηκα γνωστό ογκολογικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αν όντως είναι έτσι όπως τα έχω καταλάβει, γιατί μπορεί να μην τα έχω καταλάβει καλά, αν όντως είχες πρόβλημα με τον μαστό σου για 3 χρόνια και το αμέλησες για 3 χρόνια μέχρι να φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο και τότε να πας στο ογκολογικό κέντρο, δεν είναι καλά που έκανες. Και δεν είναι καλά να το κάνουμε αυτό. Οτιδήποτε δούμε πάνω στο σώμα μας, άνδρες και γυναίκες, το οποίο είναι παράξενο και μπορεί να σημαίνει κάτι, πάμε κατευθείαν στο γιατρό να το ελέγξουμε. Και οι γυναίκες, κανονικά, πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο μαστογραφία από 40 χρονών και πάνω. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο 2 links. Το ένα το link είναι με μια εκπομπή που κάναμε με έναν γιατρό που μιλάει για τη μαστογραφία, μια από τις εκπομπές που τότε που είχα τη δικιά μου εκπομπή στην τηλεόραση. Και το δεύτερο link είναι από μια εκπομπή με έναν πατέρα του οποίου η κόρη του νόσησε με καρκίνο του μαστού. Νομίζω και οι 2 εκπομπές αυτές για όσους έχουν να κάνουν με αυτό το θέμα ή τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αλλά πραγματικά, σως, όντως, σως, save our souls, save our bodies, σως, σως, όταν νιώθουμε ότι κάτι αλλάζει πάνω στο σώμα μας, πάμε κατευθείαν στο γιατρό μας, δεν το αφήνουμε έτσι. Θα ήθελα να κάνατε ένα βίντεο για το ευαίσθητο θέμα του καρκίνου του μαστού, που πραγματικά προσβάλλει αρκετές γυναίκες παγκοσμίως, επισημένοντας τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιες οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος από το οικείο περιβάλλον τους. Ξαναλέω ότι στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω το link με τον γιατρό που μιλάει για την πρόληψη όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού. Θα βάλω το link με τον πατέρα που μιλάει για την περιπέτεια που είχε η οικογένεια με τον καρκίνο του μαστού της κόρης του και πώς το αντιμετώπισα. Και θα βάλω και ένα τρίτο link, στο οποίο είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία υπέστη διπλή μαστεκτομή μετά από καρκίνο του μαστού και μου είχε στείλει την ιστορία της, την οποία την κάναμε στο ραδιόφωνο, τη διαβάσαμε στο ραδιόφωνο και τη συζητήσαμε μαζί με τη Βάσο την Μπελεγκάρη και την έχω σε ηχητικό, την έχω σε podcast, θα τη βάλω και αυτή. Άρα η φίλη θέλει να κάνω ένα βίντεο για το ευαίσθητο θέμα του καρκίνου του μαστού, επισημένοντας τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιες οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους
και τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος τους από το οικείο περιβάλλον τους. Ελπίζω να το κάνετε σύντομα για να προλάβω να το δω. Το κάνω αμέσως μόλις παίρνω το mail. Θα σας παρακαλούσα να προσευχηθείτε για μένα, μιας και είστε κόρη ιερωμένου, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία μου και να μου πείτε δύο λόγια παρηγοριάς, αφού από το σπίτι μου είναι αδύνατο να τα έχω για τους λόγους που σας προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θεωρώ ότι αν κάποια είναι κόρη ιερωμένου και κάνει προσευχή για κάποιον άλλον άνθρωπο, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη προσευχή από μια που δεν είναι κόρη ιερωμένου. Νομίζω ότι όταν προσευχόμαστε και ευχόμαστε για έναν άνθρωπο να αποκατασταθεί η υγεία του, αυτό που δίνει μεγαλύτερη δύναμη στην ευχή που στέλνουμε είναι η αγάπη και η έγνοια και το γνιάξιμο που νιώθουμε πραγματικά για τον άνθρωπο αυτό. Με έχει συγκινήσει το email σου, με έχει στενοχωρήσει. Λυπάμαι πολύ για αυτά τα πολύ δύσκολα που βιώνεις. Είναι μέσα στη ζωή και αυτά. Είναι και ένας καρκίνος μέσα στη ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λέει, που ζούμε σήμερα, κάποια στιγμή θα πάθουμε καρκίνο. Είναι μεγάλες οι πιθανότητες. Είναι πολύ περισσότερες οι πιθανότητες για καρκινογένεση στις μέρες μας από ό,τι ήταν παλιότερα. Ίσως και γιατί η επιστήμη έχει προωρήσει και έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αναγνωρίζει ασθένειες που παλιότερα δεν αναγνώριζε. Πέθαναν οι άνθρωποι και έλεγα, μα δεν ξέρουμε τι είχε. Πέθανε έτσι για διευκρινιστούς λόγους. Ίσως και επειδή ο τρόπος ζωής μας ο σημερινός δεν είναι και ιδιαίτερα υγιεινός και από σωματικής άποψης και από ψυχολογικής άποψης. Εγώ ως ψυχολόγος θα σου πω ότι θεωρώ ότι το ψυχολογικό περιβάλλον παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη δημιουργία μιας ασθένειας αλλά και στη θεραπεία μιας ασθένειας από ότι το σωματικό περιβάλλον, από ότι το φυσικό περιβάλλον. Όταν ένας άνθρωπος που έχει διαγνωστεί με καρκίνο, οποιοδήποτε είδους καρκίνο, όταν μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού πάρει το μήνυμα ότι ο τρόπος με τον οποίο ζούσε τη ζωή της μέχρι σήμερα δεν ήταν υγιεινός ψυχικά και σωματικά και πάρει και τη δικαιολογία, το λόγο θα έλεγα, όχι δικαιολογία, το λόγο για να αλλάξει τη ζωή της, να σταματήσει να στενοχωριέται δηλαδή για πράγματα τα οποία δεν είναι σημαντικά και να εστιαστεί στον εαυτό της και στην υγεία της, τότε μπορεί να έχει πολύ καλύτερη πορεία η ασθενειά της και μπορεί να αποφύγει και το θάνατο. Καταλαβαίνω από το email που μου γράφεις ότι φοβάσαι πολύ το θάνατο. Μου γράφεις πήγαινε να κάνεις μια βουτιά και για μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω στη θάλασσα γιατί έχω καρκίνο και μου λες κάνε γρήγορα το βίντεό μου για να προλάβω να το δω. Ελπίζω να το κάνετε σύντομα για να προλάβω να το δω. Δεν ξέρω αν γράφεις και εσύ με δραματικό τρόπο και τα γράφεις πιο δύσκολα από ότι είναι ή αν όντως είναι τόσο δύσκολα. Δες και τα βίντεο που σου στέλνω, σου έχω στείλει και στο mail, αλλά τα έχω βάλει και στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Σίγουρα όταν ένας άνθρωπος από την οικογένεια μας ασθενήσει, όταν ένας άνθρωπος διαγνωστεί με καρκίνο, σίγουρα δεν τον βοηθάει με τίποτα να κλεγόμαστε, να κλαίμε μπροστά του, να κάνουμε δραματικές συμπεριφορές και εκδραματίσεις. Η δραματικότητα με την οποία γράφεις ότι λειτουργεί η μάνα σου ίσως έχει σχέση και με την ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, ίσως και όχι. Η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας είναι μια διαταραχή προσωπικότητας που έχει να κάνει με ανθρώπους που μεγαλοποιούν τα πάντα και κάνουν τα πάντα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και γενικά κλαίνε και κλαίγονται συνέχεια και ζητάνε η προσοχή να γίνει γύρω από το πρόσωπό τους, για τη μητέρα σου μιλάω τώρα, κάνοντας αυτά που κάνει η μητέρα σου, αυτό που επιτυχάνει είναι να μην έχεις εσύ μέσα στο σπίτι, προφανώς ζείτε μαζί, να μην έχεις εσύ μέσα στο σπίτι τη φροντίδα, τη ψυχική και το γνιάξιμο το ψυχικό που χρειάζεσαι και δικαιούσε. Όπως δικαιούται ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι υγιής είτε είναι ασθενής, πόσο μάλλον εσύ τώρα που περνάς μια φοβιστική ασθένεια. Είναι πολύ φοβιστική ασθένεια ο καρκίνος. Περισσότεροι άνθρωποι, όταν ακούσουν για διάγνωση με καρκίνο, αμέσως το μυαλό τους πάει στο ότι θα πεθάνουν και ότι η ζωή τους έχει τελειώσει. Είναι βαθιά τραυματικό να ακούσεις ότι έχεις διαγνωστεί με καρκίνο. Είναι βαθιά τραυματικό να μπεις στη διαδικασία θεραπείας του καρκίνου.
χημειοθεραπείες, επεμβάσεις χειρουργικές. Ακόμη και η ίδια η εργασία της βιοψίας είναι φοβιστική και τραυματική. Λες ότι πονάς πάρα πολύ και δεν μπορείς να φας και γι' αυτό δεν κοιμάς. Λοιπόν, το άριστο περιβάλλον για σένα θα ήταν οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, στην περίπτωση αυτή είναι η μητέρα σου, να μην το κάνουν all about them, να μην θεωρούν δηλαδή ότι η δικιά σου η αρρώστια έχει να κάνει με εκείνους, αλλά να δουν ότι η δικιά σου η αρρώστια είναι δικιά σου και να σε στηρίξουν. Δηλαδή πραγματικά ούτε μια αρρώστια δεν μπορεί να έχει ένας άνθρωπος δικιά του, δηλαδή δεν είναι ποτέ δυνατόν. Έχεις εσύ το ζήτημα με τον καρκίνο και έχεις και τη μάνα σου που δεν τρώει και κλαίγεται και χειροτερεύει η όρασή της και πρέπει να παρηγορήσεις εσύ αυτήν και όχι αυτή εσένα. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει όπως και δίποτε στην παρούσα φάση να κάνεις ψυχοθεραπεία. Εσύ, όπως και δίποτε. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι στην Αθήνα, δεν είσαι στην Κύπρο. Δεν γνωρίζω ποιες δομές υπάρχουν στην Αθήνα. Στην Κύπρο γνωρίζω ότι υπάρχει στο Ογκολογικό Κέντρο ψυχολόγος που είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι ασθενούν με καρκίνο και για τους συγγενείς τους. Και οι οργανώσεις που είναι για ο αντικαρκινικός σύνδεσμος και ο ΠΑΣΙΚΑΦ επίσης εργοδοτούν ψυχολόγους που είναι στη διάθεση των ασθενών με καρκίνο. Πολλοί ψυχολόγοι ειδικεύονται στη στήριξη ασθενών με καρκίνο και στη ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει στήριξη. Ρώτα τον γιατρό σου, ρώτα εκεί στο ογκολογικό κέντρο που έχει πάει, να σε φέρουν σε επαφή με ψυχολόγο που να εξειδικεύεται σε ασθενείς με καρκίνο. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε και ψυχολογική στήριξη και ψυχοθεραπεία την περίοδο αυτή. Ίσως να χρειάζεται να απομακρυνθείς και από το περιβάλλον, αν γίνεται, να πρέπει, σίγουρα χρειάζεται να απομακρυνθείς, δεν ξέρω αν γίνεται, να απομακρυνθείς και από το περιβάλλον στο οποίο ζεις μαζί με τη μάνα σου, το οποίο σαφώς είναι επιβαρυντικό για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο θα ήταν επιβαρυντικό, είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό για σένα και για την κατάσταση την οποία βιώνεις τώρα. Ξέρω ότι τα λόγια μου μπορεί να ακούγονται ψυχρά ή out of touch, ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που βιώνεις. Σαφώς δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το βιώνω εγώ, το βιώνεις εσύ. Σαφώς δεν μπορώ να το καταλάβω όπως κάποιος άνθρωπος που το έχει βιώσει. Υπάρχουν γυναίκες εδώ στο κανάλι που το έχουν βιώσει και οι οποίες είμαι σίγουρη θα σου γράψουν στα σχόλια και ενθαρρυντικά λόγια αλλά και συμβουλές με βάση τη δική τους πείρα. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διάγνωση, καταλαβαίνω όμως ότι είναι εξίσου δύσκολο και το να αποδεχτεί κάποιος ότι έχει να δώσει αυτή τη μάχη με τον καρκίνο, να το αποδεχθεί αυτό το πράγμα και να βάλει την ενέργειά του στο να γιατρευτεί και όχι στο να κλαίει και να κλαίγεται επειδή δεν είναι καλά. Σαφώς θα περάσει μια περίοδος πένθους που πενθεί στη χαμένη σου υγεία. Οποιοδήποτε ασθενήσει σοβαρά με ασθένεια που είναι life threatening, που απειλεί τη ζωή. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που απειλεί τη ζωή. Δεν πεθαίνουν όλοι οι καρκινοπαθείς, αλλά είναι πιθανόν κάποιος που έχει καρκίνο να μην έχει καλή έκβαση η ασθένειά του. Είναι πιθανό, δεν είναι σίγουρο. Και η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και υπάρχουν πολύ καλύτερες θεραπείες τώρα από ό,τι υπήρχαν προηγουμένως. Στο γραφείο, στο παρελθόν, όταν είχα το γραφείο, είχα δουλέψει με ανθρώπους οι οποίοι ανάρρωναν από καρκίνο, με ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από ψυχολόγο για ενδυνάμωση και για ξεκαθάρισμα της ζωής τους μετά τη διάγνωση με τον καρκίνο. Άνθρωποι που ήρθαν και μου είπαν: έχω καρκίνο, πρέπει επιτέλους να δω τον εαυτό μου. Έχω καρκίνο, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσω τις υποθέσεις μου. Έχω καρκίνο, πρέπει επιτέλους να δω τι θα κάνω. Δεν με παίρνει άλλο. Το σώμα μου έχει μιλήσει. Φυσικά, για να εμφανίσει κάποιος καρκίνο, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Δηλαδή, δεν θέλω σε αυτό το βίντεο να πω ότι όποιος στενοχωριέται και δεν περνάει καλά μέσα στο σπίτι που ζει, ή στη σχέση του ή στο γάμο του, σίγουρα θα πάθει καρκίνο. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αυτό. Όμως, πολλές έρευνες της ψυχολογίας υγείας συσχετίζουν τις αρνητικές συναισθηματικά συνθήκες, τις δύσκολες σχέσεις με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνου. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς το μηχανισμό για τον οποίο αρρωστά ο κάθε καρκινοπαθής. Αυτό που ξέρουμε τώρα όμως αυτή τη στιγμή για σένα είναι ότι έχεις καρκίνο, ότι έχεις διαγνωστεί με καρκίνο. Είδατε πόσες φορές λέω τη λέξη καρκίνος. Ο λόγος που τη λέω πολλές φορές είναι για να τη συνηθίσουμε και να σταματήσουμε να τη φοβόμαστε. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε τις λέξεις και μένουμε στο φόβο της λέξης και δεν πάμε πίσω
από τον αρχικό φόβο που προκαλεί μια λέξη, να δούμε ξεκάθαρα την κατάσταση και να πράξουμε αυτά τα οποία είναι χρήσιμα και σωτήρια για εμάς, αν εμείς είμαστε ασθενείς με καρκίνο, ή για τους αγαπημένους μας ανθρώπους που μπορεί να είναι αυτοί ασθενείς με καρκίνο. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο να πούμε τη λέξη καρκίνος και πρέπει να ξεπεράσουμε και το φόβο να διαχειριστούμε είτε έναν καρκίνο που έχει βρεθεί σε εμάς, είτε έναν καρκίνο που έχει βρεθεί σε άλλους ανθρώπους. Η άρνηση, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένας συνηθισμένος μηχανισμός άμυνας, συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, γιατί αν δεν παραδεχτείς ότι κάτι πάει χει και να πας ενωρίς στο γιατρό και να αρχίσεις ενωρίς τις θεραπείες, τότε θα έχεις να αντιμετωπίσεις πολύ πιο δύσκολη κατάσταση όταν θα έχει φτάσει στο προχώρητο. Αν όταν σου γίνει η διάγνωσή σου δεν παραδεχτείς και αρνείσαι να παραδεχτείς ότι έχεις αυτή την ασθένεια και δεν κάνεις τις θεραπείες, σίγουρα δεν θα πάρεις τη βοήθεια από την επιστήμη της ιατρικής, η οποία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στις μέρες μας, ώστε να καταπολεμήσεις αυτή την ασθένεια. Και ο φόβος για τη λέξη καρκίνο σε κάνει να δηλιάζεις μπροστά σε αυτό που έχεις να αντιμετωπίσεις, το οποίο είναι δύσκολο, δεν θα πω πως είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Αν προσπαθήσω τώρα να φανταστώ πως νιώθεις, φαντάζομαι ότι νιώθεις μουδιασμένη, φαντάζομαι ότι νιώθεις σοκαρισμένη, φαντάζομαι ότι νιώθεις πολύ φοβισμένη, φαντάζομαι ότι νιώθεις ότι θες να ξεσπάσεις, ότι θες να κλάψεις, ότι θες να πεις τα παραπονά σου, φαντάζομαι θα έχεις και παράπονα από το Θεό ίσως ή από τη φύση, γιατί να σου συμβεί εσένα αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι θα μετανιώνεις για επιλογές που έκανες στο παρελθόν, που εκ των υστέρων να τις συνδέεις με το γεγονός ότι αρρώστησες. Σίγουρα θα γίνεται έτσι μια μεγάλη αναστάτωση μέσα στο μυαλό σου, μέσα στο κεφαλί σου, μέσα στη ψυχή σου, μέσα στην καρδιά σου. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ κατανοητά, γι' αυτό σου είπα ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Ένα βίντεο δικό μου δεν θα σου επιλύσει το πρόβλημα, ένα βίντεο δικό μου δεν θα σε γιατρέψει, ένα βίντεο δικό μου δεν θα είναι η πανάκια για τον καρκίνο σε καμία απολύτως περίπτωση. Σου λέω, Φιλενάδα, όμως ότι πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθείς σε ψυχολόγο άμεσα και ξαναλέω σε ψυχολόγο ο οποίος να έχει σχέση με τις θεραπείες του καρκίνου, να έχει σχέση με καρκινοπαθείς. Υπάρχουν διάφορες μετεκπαιδεύσεις που γίνονται πάνω στο ζήτημα και οι ψυχολόγοι που εργάζονται με ασθενείς με καρκίνο έχουν πολύ συχνή επιμόρφωση. Εάν ο καρκίνος σου και η διάγνωσή σου αποτελέσει το έναυσμα για να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς, θα έχεις ένα τεράστιο όφελος. Προσευχή για σένα έκανα και θα κάνω. Και εύχομαι τώρα έτσι εδώ δημοσίως, εύχομαι να είσαι καλά, να γίνεσαι καλύτερα και να θεραπευτείς από τον καρκίνο. Και εύχομαι επίσης να θεραπεύσεις το περιβάλλον στο οποίο ζεις, να εξηγιάνεις το περιβάλλον στο οποίο ζεις, να εξηγιάνεις τις σχέσεις σου με τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να γιατρέψεις τη μαμά σου, δεν μπορείς να γιατρέψεις το πώς αντιδράει η μαμά σου, μπορείς όμως να βάλεις όρια στη μαμά σου και επιτέλους να ζήσεις τη ζωή σου. Αν είναι ποτέ δυνατόν να είσαι εσύ ασθενής με καρκίνο και η μαμά σου να παίρνει τη σκηνή, να θέλει όλη την προσοχή, με το να μην τρώει και να χαλάει η όρασή της και να παραμελεί την υγεία της επειδή βάζει τη δικιά σου πρώτα, και στο τέλος της ημέρας εσύ, αντί να έχεις στήριξη, κατανόηση, ενθάρρυνση, εμψύχωση και φροντίδα από τους οικείους σου, έχεις και την έγνοια της μάνας σου. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν, και έτσι συμβαίνει όταν ένα γονιοποιημένο παιδί πάθει καρκίνο, και ίσως έτσι ένα γονιοποιημένο παιδί παθαίνει καρκίνο. Δεν ξέρω. Το έκανα αυτό το βίντεο εκτάκτως, το ανεβάζω σήμερα εκτάκτως, κυρίως για να σου γράψουν στα σχόλια οι φίλοι από το κανάλι, και θα ήθελα πάρα πολύ οι γυναίκες που το έχετε περάσει να το καταγράψετε στα σχόλια και να δώσετε θάρρος στην κοπέλα, γιατί όντως είναι η στιγμή σου τώρα, είναι η στιγμή σου. Μετά από αυτή τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού είναι η στιγμή σου, είναι η στιγμή σου να κοιτάξεις επιτέλους τον εαυτό σου. Άνοιξε τα μάτια σου, άνοιξε τα αυτιά σου και κοίταξε τον εαυτό σου. Σταμάτα να έχεις προτεραιότητα τη μάνα σου ή τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Σε παρακαλώ. Σου στέλνω την αγάπη μου και εύχομαι να πάνε όλα καλά και όλα προς το συμφέρον σου. Προς το συμφέρον της ψυχής και του σώματος σου. Γιατί το συμφέρον της ψυχής και του σώματος μας πάνε χεράκι χεράκι μαζί.
Σου στέλνω την αγάπη μου και μια μεγάλη νοερή αγκαλιά. Περαστικά.